πάμε καταρχάς στο άθλημα της πάλης. Να έχουμε μια σύντομη συνομιλία με τον προπονητή, τον Κώστα Χριστόφορο, προπονητή του Μίνωα, καθώς η Κρήτη πανηγυρίζει σημαντικές διακρίσεις και μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έγινε στα Άνω Πορώια Σερών. Καλησπέρα, κύριε Χριστόφορε. Καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε καλά. Φέρατε μετάλλια και διακρίσεις από την άλλη άκρη της Ελλάδας, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Τα κριτικόπουλα διακρίθηκαν, παρόλο που ήταν λίγο η άνηση η μάχη για μας. Ένας αθλητής από το Μίνωα Παλαιστικό, από το Ηράκλειο Κρήτης, ο Κωνσταντίνος ο Καλέργης, στα 92 κιλά κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Και από το Ρέθυμνο, από τον Απόρε Θύμνου, η Βάλια η Μακρυδάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με εξαιρετική παρουσία. Έτσι αλλιώς ξέρουμε ότι ο Απόρ, χάρη στο Μανώλη τον Καραβάνο, είναι σταθερά αναπτυσσόμενη ομάδα. Είχαμε βέβαια και άλλες παρουσίες παιδιών. Είχαμε και δύο παιδιά ακόμα από το Μίνωα που έφτασαν μέχρι τον ημιτελικό. Αλλά τελευταία στιγμή, παρόλο που είχαν κάνει ο καθένας από τρεις νίκες, έχασαν το μετάλλιο λόγω κάποιων μικρών τραυματισμών. Ο Μίνωας κατέκτησε και την 8η θέση στη συνολική βαθμολογία της Ελλάδος. Και γενικά νομίζω ότι τα κριτικόπουλα σταθήκαν επάξια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Να ρωτήσω κάτι εκτός προγράμματος, επειδή θυμήθηκα ότι τα καλοκαίρια κάνετε και προπονήσεις στην Άμμο πολύ συχνά. Υπάρχει κάποιο σχετικό πρόγραμμα φέτος? Ναι, υπάρχει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Wrestling, το οποίο θα γίνει προς το τέλος του καλοκαιριού, μέσα προς τέλος Ιουλίου δηλαδή. Εντάξει, εμείς... Είσαστε παντού σαν Μίνωας. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε πολλές συμμετοχές, πηγαίνουμε καλά, δόξα τω Θεώ. Γενικά τα κριτικόπουλα πάνε καλά. Σας λέω ότι έχει αναπτυχθεί αρκετά το άθλημα της πάλης στην Κρήτη και έχουμε πολλές επιτυχίες. Και έχουμε γενικά και παιδιά στην εθνική ομάδα, όπως και σε λίγες μέρες, την Πέμπτη αν θυμάμαι καλά. Με τον Δαμιανάκη. Ναι, ο Κώστας Δαμιανάκης ταξιδεύει για να συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία, να σας δώσουμε συγχαρητήρια και θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία, coach. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια για την κριτική πάλι.